Ήσαν από λόγια σε λόγια. Εκνευρίστηκε πάρα πολύ ο Μάνος. Η Σοφία του είπε ότι δεν έχω να πω κάτι άλλο μαζί σου αφού μιλάς έτσι. Μπήκε στο καμαρίνι, τσέκει στην πόρτα. Και η συνέχεια είναι ότι ανέβηκε πάνω σαν το σύμφωνα, κλώτησε την πόρτα του καμαρινιού. Εγώ με αυτούς τους ήχους άρχισα να ανεβαίνω, έβαλα ένα παντελόνι και άρχισα να ανεβαίνω προς τα πάνω. Και συνάντησα αυτό που είδα, δηλαδή ήταν η εικόνη μεταξύ έξω από το καμαρίνι που είδε όλα αυτά τα πράγματα, η Σοφία στο πάτωμα μέσα στο καμαρίνι της, μια καρέκλα από πίσω και ο Μάνος από πάνω να λέει τα δικά του, τράβηξα το Μάνο έξω, αλλά δεν είχε προηγηθεί τίποτα. Ήταν δηλαδή κάτι πολύ ξαφνικό και απότομο. Κοίταξε να δεις, αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι όταν τον έβγαλα από εκεί πέρα μέσα, είχε μια κοκκινίλα στο ένα του το μάγουλο, αλλά δεν ήταν κάτι τρομερό ή φοβερό. Όχι μόνο στο θέατρο, σε όλες τις δουλειές και κατά τη διάρκεια της εργασίας και πριν και μετά μπορεί κάποια ένταση να δημιουργηθεί, μπορεί να πούμε πράγματα, αλλά μου φαίνεται αδιανόητο το να κάνουμε πράγματα. Ξεκάθαρη θέση ο Σωτήρης Χαλιβάτσης. Όχι, παίρνει θέση εδώ πέρα, έτσι. Μα ο Σωτήρης είχε πάρει θέση από την αρχή. Δεν είχε πει ποτέ ότι δεν έγιναν έτσι τα πράγματα, απλώς δεν ξέραμε τι είχε δει, τι είχε ακούσει, πόσα πράγματα ήξερε, γιατί είχαν κρατήσει και ο Σωτήρης και η Εικόνη, συγγνώμη που σε διέκοψα, είχε κρατήσει και ο Σωτήρης και η Εικόνη μια στάση επιφυλακτική. Όχι, όσον αφορά, όχι, νομίζω ότι είπε. Λάθος λέξη δική μου, όχι επιφυλακτική. Μια στάση, πώς να την πω, προσεκτική, εν πάση.